Μίλτο! Μίλτο, αγόρι μου! Καλησπέρα, κύριε Λουκά. Γιατί όταν σε βλέπω, ξέρω πώς θα κάνω καλό κρεβάτι. Πιο σιγά, κύριε Λουκά, μας παρεξηγήσουν κιόλας. Πες μου, πως η σουίτα μου είναι έτοιμη για όλα. Πανέτοιμη για όλα. Σας έβαλα και τα αγαπημένα σας σοκολατάκια. Ελπίζω να αρέσουν στη φίλη σας. Θα κάνουμε το ανθρωπίνο. Είμαστε σίγουρος. Τάσο! Έλα μου! Τι έλα μου είναι αυτό, παιδί μου, έλα μου! Σκεφτείτε το μέσα! Τον κύριο Τάντε στο. Ξέρω, ξέρω! Ξέρεις, ξέρεις, ε! Ναι, μόλις τώρα ανέβηκε πάνω με τον Γκρουμ. Είναι χαρούμενος. Να σου πω την αλήθεια, πιο χαρούμενος από τότε που πέθανε η μαμά σου. Φωτή! Καλά, ρε. Εντάξει, ένα αστείο κάναμε. Τράβα, πες στη διπλανή σου ήττα και έρχομαι κι εγώ σε λίγο. Να σου πω όμως, μην αργείς. Φοβάμαι με πάρουνε χαμπάρι. Ένιω σου και θα φτάσω πιο γρήγορα από τη λεγάμενη. Καλά, πάω. Όμως να το ξέρεις, ήταν πολύ κακή ιδέα που διάλεξες εμένα. Με ξέρει τόσος κόσμος. Έλα, μωρέ, σιγά. Όχι σιγά, όχι σιγά. Εγώ είμαι πιο γνωστός και από τον άγνωστο στρατιώτη. Καλά τώρα, τελείωνε. Καλά. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Είπα καλησπέρα. Ναι. Τι ναι, έχουμε κλείσει την πράσινη σουίτα. Μάλιστα. Τι μάλιστα, το κλειδάκι. Το κλειδάκι σε λίγο. Ε? Όχι, λέω, συγγνώμη κιόλας. Αλλά αν ερχόταν κάποιος εσάς, καμουφλαρισμένος, και σας ζητούσε μια από τις πιο ακριβές σουίτες σας, δεν θα θέλατε να δείτε το πρόσωπό του? Να σας πω την αλήθεια, έχετε κι εσείς τα δίκια σας, αλλά έχω κι εγώ τα δικά μου. Ξέρετε, είμαι πάρα πολύ. Λίγο διάσημος. Χριστέ μου! Καλά, αυτός είναι λίγο πιο διάσημος. Χίλια συγγνώμη, κύριε Σεργιανόπουλε. Σεργουλόπουλος. Θα με υποχρεώνατε. Χίλια συγγνώμη, και με τον άλλον, όποτε έρχεται τα ίδια παθαίνω. Μάλιστα, μάλιστα. Τι θα γίνει το κλειδάκι? Καλά, ξέρετε, εγώ είμαι πάρα πολύ φαν σας. Είναι πολύ αυτό το. Δεν έχω χάσει καμιά φορά αυτό το. Πες το καλέ. Το όλα πέντε. Άγια σου. Ρε, τι πάθαμε. Φυσικά θα σας οδηγήσω εγώ στην πράσινη σουίτα. Α, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Αφού βέβαια πρώτα μου υπογράψετε. Ένα αυτόγραφο για τη γυναίκα μου που σας λατρεύει. Όλα πέντε και αυτή. Όλα πέντε φυσικά. Εδώ παρακαλώ γράφετε. Στη Σοφούλα με αγάπη, Σεργουλόπουλος Νίκος. Όχι, Φώτης, συγγνώμη. Έρχομαι, έρχομαι. Εντάξει με την υπογραφούλα. Ναι, μια χαρά όλα. Παρακαλώ να πάρουμε το κουτάκι μας. Πράσινη. Εδώ, παρακαλώ, περάστε. Εδώ έχουμε ένα ωραίοτατο. Πώς το κάνατε, έτσι. Είναι, έχει γίνει, είναι. Έχω μείνει άφωνο. Χαίρομαι πάρα πολύ. Γνωρίζω πάντα. Ναι. Η Κοκό τι κάνει. Σιγά, κυρία μου, και μου κόψε τα κολλή. Μου λες καλέ. Ποιος είναι αυτός που ανεβαίνει πάνω με τον Μιλτό? Δεν ξέρω, σφουγγάρισα. Πλάτη τον είδα, αλλά να σου πω κάτι και εμένα. Κάτι μου θύμιζε. Καλά, αυτός πρέπει να είναι πολύ σημαντικός. Πώς ήρθε τώρα αυτό? Για να εκτελεί χρέη Γκρουμ ο ίδιος ο Μίλτος? Μόνο για δύο ανθρώπους που έχουν μηνέδα το έχει κάνει. Για τον Κόφι Ανάν και για τον Περικλή του Fame Story. Από εδώ παρακαλώ, περάστε παρακαλώ. Η πράσινη σουίτα μας. Εδώ σας έχουμε φρουτάκια, ωραιότατα, σαμπανίτσες. Ωραία. Να μην σας καθυστερώ άλλο, έτσι. Εδώ μέσα, κύριε Φώτη μου, έχουν φιλοξενηθεί άπαντες, πολιτικοί, καλλιτέχνες, αστέρες του Χόλιγουντ.
Ο μεγάλος αρχηγός. Ο Ανδρέας Παπανδρέου. Όχι καλέ, ο Θοδωρής Αγοράκης. Α, μάλιστα. Αλλά να μην σας καθυστερώ άλλο. Σας παρακαλώ. Καθόλου δεν με καθυστερείτε. Και όλες οι προσωπικότητες, όπως προείπα, έχουν τύχη της ίδιας μεταχείρισης με εσάς. Δεν μπορούμε να το αποφύγουμε αυτό τώρα, ε. Πώς είπατε. Τίποτα. Ρε, τόση ώρα που σας βλέπω όμως, ε. Ξέρετε, θέλω να σας κάνω μια ερώτηση. Πες μου ότι κολώνεις. Αυτούν είμαι νεγάκι, τι άνθρωπος είναι. Συνήθως. Είναι έγκυος. Πώς τα λες, άτιμο. Είσαι όμως. Είσαι. Μισό. Ναι. Έλα. Έλα, παιδάκι μου. Εγώ είμαι. Ήρθα. Πού είσαι? Στην πράσινη σουίτα. Α, καλά. Ιστορικό μέρος. Όλοι το έχουν κάνει εδώ μέσα. Από το Φαραώ μέχρι το Θοδωρή Αγοράκι. Σε ποιον όροφο είσαι? Δεν βλέπω κανένα στη ρεσεψιόν. Τι? Δεν είναι κανένα στη ρεσεψιόν. Ο Χαμάν. Α, και ποιος θα σε εξυπηρετήσει, ε! Πάω, κύριε Φώτη μου, ζητήστε συγγνώμη. Άντε στο καλό σου, παλικάρι μου. Με ποιον μιλάς? Τίποτα, μωρέ, με ένα νούμερο εδώ πέρα, το ρεσεψιονίστα. Να σου πω, κάνε μου μια χάρη. Έτσι και με πει μπροστά σου, Σεριανόπουλο, χαστούκισέ τον. Χίλια συγγνώμη, κυρία μου, δεν ήξερα ότι στην παρέα του κυρίου Σεργουλό. Ποιος είπα, άνθρωπε μου, δεν είναι ανάγκη να βγάλουμε και τον Τούκα. Σωστά, θέλουμε διακριτικότητα. Για να μην μετά φεύγει βολάνο με το όνομά μου. Σωστά. Μίλτο, αγόρι μου. Α, τι γίνεται, κύριε Λουκά? Μια χαρά, όλα καλά. Υπάρχει κάποιο πρόβλημα? Βεβαίως και υπάρχει πρόβλημα. Τα σοκολατάκια ήταν νόστιμα. Δεν καταλαβαίνω. Τι να κάνουμε, και αφού ήταν νόστιμα, τα ξέσκισα. Με ξέρεις εμένα με τα νόστιμα πως είμαι, ε. Είστε εσείς ένας. Ωραία, λοιπόν, στείλαμε και άλλα σοκολατάκια στη σουίτα και αν με ζητήσει κανένας, είμαι στην πισίνα. Arrivederci Roma. Έρχεται συχνά εδώ ο κύριος? Α, ο κύριος από τους καλύτερους πελάτες μας. Μάλιστα. Πάμε τώρα. Από εδώ παρακαλώ, περάστε. Ευχαριστώ. Από εδώ. Α, πού είσαι εσύ? Λέγε. Πήγε σφαίρα και βάλε σοκολατάκια στη σουίτα του κυρίου Καριστάκη. Okay. Α, στο καλύτερο θα πω εγώ. Εσύ συνόδευσε την κυρία στην πράσινη σουίτα. Μάλιστα. Από εδώ πέρα. Ευχαριστώ. Έλα μέσα εσύ. Αχ, συγγνώμη, αλλά δεν έχω και ψηλά. Παίρνω από το κανάλι, ε. Επώνυμη σου λέει μετά. Καλά. Ποιος είναι, λέγε. Σιγάρε, Μάρο, με τρόμαξες. Λέγε, ρε, ποιος είναι, μη σε πατήσω κάτω. Ο Σεργουλόπουλος. Αχ, αυτός πολύ μ' αρέσει. Έλα, πάμε να το πούμε και στις άλλες. Έλα. Μην τολμήσεις. Έτοιμος, κύριε Λουκά μου. Να σε καλά, Αντωνάκη μου. Στην υγειά σου. Λοιπόν, Αντώνη μου, να ξέρες πόσο σε ζηλεύω που είσαι ανύπαντος. Τι τα θέλετε, κύριε Λουκά μου. Κλαίει τα μπέλια κλάδευτο, κλαίει και κλαδεμένο. Κλαίει ο νιός απάντρευτος, κλαίει και παντρεμένος. Από παντού μας την έχουν στημένη. Ναι, κράτος αυτό, κύριε Λουκά μου. Πάντως εσείς, μια χαρά την έχετε βολέψει. Χτύπα ξύλο! Ας είναι καλά τα ταξίδια. Έλα εδώ, να σου πω. Τώρα, που είμαστε έτσι δύο, ξέρεις εγώ που βρίσκομαι? Πού? Τερέζα, quanto fiontato se la rosa, 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 Milano, forza Italia! Φόρτσα! Αντωνάκη! Από εδώ ο Τάκης ο σεκιουριτάς μας. Πρώτα δέρνει και μετά ρωτάει. Το ξέρω το Τάκη. Πάλι από τα μέρη μας, κύριε Λουκά. Τι να κάνω, αγόρι μου. Η ανάγκη. Α, μάλιστα. Λοιπόν, τι θα σε κεράσω? Βότκα, τεκίλα, τι? Ένα χυμό πορτοκάλι. Έρχομαι από 300 χιλιακούς και με κομμάτια. Έλα τώρα. Υπερβολές. Υπερβολές. Αυτά που λέω εγώ είναι υπερβολές. Σταμάτα, Χριστιανή μου, να φωνάζεις μες στα αυτή μου. Και όχι αυτά που κάνει το κάθε και ο άντρας μου. Πιο σιγά σου λέω. Που κάθε τρεις και λίγο μου φεύγει για δουλειές. Στο Μιλάνο είναι, λέει πάλι. Ξέρεις πόσες φορές έχει πάει στο Μιλάνο, στην Νάπολη και στο Τωρίνο το τελευταίο εξάμηνο? Ούτε ο Μπερλουσκόνη δεν είναι τόσο συχνά στην Ιταλία. Και κάθε φορά εδώ μου ξεχυμαδιάζει το βόδι. Έλα ρε Τίνα, πώς κάνεις έτσι για να κερατώ? Πώς κάνω έτσι? Ναι, στην τελική από κέρατο πήγε μόνο το βρωμάχος. Ακού να σου πω, Φωτάκο. Εγώ δεν είμαι τη showbiz. Να καλώ τον άντρα μου και την κόμενα να κάνουμε πάρτι ρε φαίνε στο Island και να τα πίνουμε και τρεις μαζί. Τελείωσε. Θα τον πιάσω με τη βίζη του και θα τον χωρίσω. Έλα, Μπετίνα, αφού το ξέρεις ότι ο Λουκάς αγαπάει. Έτσι είναι δυνατόν να χωρίσετε για μια σαχλαμάρα? Αλλά πάλι, μπορεί και να μην τον χωρίσω. Αρκεί να τον πιάσω στα πράσα. Μη με κοιτάζεις έτσι, σκιάζομαι. Το ξέρω ότι με αγαπάει. Αλλά θέλω να τον λαχταρίσω. Πας και τρομάξεις και σταματήσει. Α, τι πας να κάνεις εκεί μέσα? Έχεις όπλο? Δύο όπλα. Τεντάν! Α, ωραία! Κομπινεζόν! Μωρέ! Σέκος θα πέσει ο άνθρωπος! Με το που θα τα δει ο Λουκάς αυτά τα δύο, ξερός θα πέσει! Μωρέ, πας καλά! Τι προτρέχεις, βρε!
Έχω ένα σχέδιο. Θα το βάλουμε μπρος μόλις έρθει η λεγάμενη. Α, και πρόσεξε καλά γιατί έχεις βήτα ανδρικό. Κάτσε. Άσε, προτιμώ όρθιος. Και πόσο θα μας μείνετε? Να σου πω. Το βράδυ φεύγω από Μιλάνο. Εξημερώματα φθάνω στο Ελβέλ. Το πράκτοριο συνοδών. Ναι, ναι, ο ίδιος. Εντάξει. Ευχαριστώ, περιμένω. Λοιπόν, μόλις με πληροφόρησαν πως το ωραιότερο γκομενάκι από το τέος παραπέτασμα σκάει μύτη σε μισή ώρα. Άντε, καλώς αναδεχτείτε. Λοιπόν, πάω να φρεσκαριστώ. Τσάου, τακούλι. Άντε, καλό βόλι. Γεια σας, γεια σας. Κύσερα, σου λένε, το χρήμα δεν φέρει την ευτυχία. Ήρθε σαν την άνοιξη και μου έφερε αυτό. Τάσο, αγόρι μου. Μάλιστα, κύριε Λουκά μου. Λοιπόν, δώσε βάση. Σε μισή ώρα σκάει το πλάσμα. Λοιπόν, οδήγησε το σουίτα και πρόσεξε. Πρόσεξε, μη σε πάρει κανένα μάτι. Μάλιστα, κύριε Λουκά μου. Και κάτι άλλο. Λοιπόν, και 200 ευρώ για να αγοράσεις σοκολατάκια που σου αρέσουν, ε. Μα τι λέτε, κύριε Λουκά μου, άμα φάω 200 ευρώ σοκολάτες, θα χρειαστώ άλλα 600 για τον αλλεργιολόγο. Έλα, πάμε, πάμε. Το ασανσέρ, κάποιος έρχεται. Μέσα, 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 μέσα. Τους κάνω ένα φιλί και εσύ τραβάς φωτογραφία, έτσι. Μπράβο, βρε, και σε είχα για ηλίθεια. Δεν μου λες και πού θα τις δώσεις? Στο Photoshop για μεγέμφυση. Βέβαια, μετά θα τις καντράρω και θα τις βάλω στη σάλα. Τι όμορφη ηλίθεια, σε καμιά Τατιάνα, σε καμιά Λαμπίνα, να βγάλουμε κανένα χαρτζιλίκι. Τι στόχο πια. Λοιπόν, χτυπάω. Ποιος? Καθαρίστρια! Το βίζω, σε το βίζω, το βίζω. Έλα, το βίζω. Τι βαρώτε έτσι, κυρία μου, δεν ζητήσαμε καθαρίστρια. Κύριε Φώτη, τι είναι αυτά τα πράγματα? Σιγά, σας παρακαλώ πολύ. Τι κάνετε εκεί πέρα? Είναι που σας αγαπάω πολύ. Έλα τώρα, ξεκόλα, ξεκόλα. Αχ, άλλο ένα, ε. Και ένα για τη θεία μου, ξέρετε, δεν έχει χάσει ούτε μία από τις εκπομπές σας. Ναι. Μη χαίρεσαι, είναι κατάκητη η θεία. Τι θα γίνει, θα τελειώνουμε με αυτή την ιστορία, θα αρχίσετε κι εσείς τα φιλιά? Όχι, αγάπη μου, εγώ μια φωτογραφία σου με την κοπελιά θέλω έτσι για ενθύμιο. Για πείτε αλιάγας. Εντάξει, ευχαριστώ πάρα πολύ και πάλι καλημέρα. Πού πάμε? Για πέστε το φιλμ. Τι λες, καλέ? Νομίζω ότι δεν σας ξέρω εγώ εσάς, ε. Που πάτε και βγάζετε φωτογραφίες και μετά τα δίνετε στα κουτσομπολίστικα. Το φιλμ τώρα! Λυπάμαι πάρα πολύ, το δώρο σας ήταν στην κουρτίνα 2. Το φιλμ, είπα! Σιγά μου σου δώσω ολόκληρο φιλμ για 2 φωτογραφίες. Μήπως θέλω να σου γράψω κανένα ξεκοκό στη Βάρκιζα. Έλα, έλα τώρα, έλα, έλα. Πάρε ένα 50 τώρα. Είσαι τσίπης, αγόρι μου. Βέβαια, γι' αυτό έχεις αφήσει και το σωτήρι πετσικεκό καλό. Έλα τώρα, θα τελειώνουμε καμιά ώρα. Ορίστε, ορίστε μου, πάρτο. Που να βρεις φωτογραφία με τη Μαντόνα, Χριστούλη μου, και να σου βγει καμένη. Έλα, έλα, λίγα τα λόγια σου για τη Μαντόνα. Τι έγινε? Άνθρωποι της τηλεόρασης, παιδί μου. E.T. Φον Χομ. Τελείως break το μυαλό τους. Άντε, πάμε. Μάρο, μπορείς να μου πεις τι συμβαίνει? Παρακαλώ. Παιδάκι, μπορείς να μου πεις τι συμβαίνει? Α, παρατάμε και εσύ, ρε Λουκά. Α, καλά. Έχουμε τρελαθεί όλοι εδώ μέσα. Άνοιξε, 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 άνοιξε. Μη φωνάζεις, παιδί μου, μια ώρα. Ήρθε. Είναι στο διπλανό δωμάτιο. Ποιος λέει? Ο Λουκάς, παιδάκι μου, ανέβηκε στο δωμάτιο. Και λοιπόν, εμείς θα κρυβόμαστε. Αυτός έπρεπε να κρύβεται. Κοίτα, αναισθησία. Αλλά πάλι για να έφυγε από τον μπαρ και να έρθει στο δωμάτιο σημαίνει ότι έρχεται και το τσουλάκι του. Τιμάσου! Τι έβαζες, καλέ! Καρδιακό θα με κάνεις. Έλα, Μαρία, τι έγινε? Τι? Ακύρωσε η Ντανίση! Και στα έλεγα εγώ, παιδάκι μου, μην τη βρεις μέσα στη ράτκα και δίπλα κάθε το καφύρης. Φάτα τώρα, ναι! Thank you.
Μινάς, παπαράτσι. Μάρο, εδώ. Χάρηκα. Καλά κάνεις. Τι μου έχεις? Σαργουλόπουλο. Μόνος του. Πιθανόν. 500 ευρώ για 2 λεπτά βίντεο ή 10 φωτό. Με βρήκες άμαθ και με κλέβεις. Λέγε. 1500 ευρώ για 3 λεπτό αθώος, στα 5000 θα μας κάσει άτομο ή 750 ευρώ για 3 φωτό και 1200 για εικόνα βουβή. Μέσο. Φωτογραφική μηχανή ψηφιακή στα 7 MP, υψηλή ανάλυση, φακός 80-300 στα 1600 άσα και αμυγδαλές βγάζει. Βιντεοκάμερα. Δυστυχώς. Πάρε να έχεις. Χάρισμα. Επιστροφή. Γύφτη. Μήπως να το κάνω εγώ. Καλύτερα πνίγομαι. Τότε πέφτω στα 1000. Χαλάλι σου. Πάω. Έκτος 603 τα λεφτά. Μετά. Μην τυχόν. Παιδιά, τώρα. Αχ, μωρέ, κοίτα τι έκανα τώρα! Μπράβο, αγάπη μου. Τράβα τώρα να σπάσει και την τζαμαρία. Συγγνώμη, μωρέ, έχω αφήσει στο ένα τέτοιο ανοιχτό. Δεν πάτε καλά εδώ μέσα. Εδώ. Σιγά, πουλάκι μου, και είμαστε διάσημοι στο σόι μας για υπέρταση. Μήπως αυτό το φακελάκι σε κάνει να αισθάνεσαι καλύτερα? Αυτό το φακελάκι με κάνει να αισθάνομαι σαν γιατρός πριν από το χειρουργείο. Είναι όλα? Τα μισά. Μετά τα υπόλοιπα. Πρόσεχε, κακομοίρη μου. Μην είναι ήσυχη. Αυτό μου είπε και ο Περίκλειο όταν το ρώτησε αν θα έρθει στην εκκλησία. Τι και δεν ήρθε. Βλέπει, Βέρα, βρε ηλίθιε. Α, εσύ χτυρισυχίστηκα πάλι. Ψτή, έλα εδώ. Τι θε, παιδί μου. Σε ποια σου ήταν ο Φώτης? Σε αυτή. Ποιο ήταν? Ξέρω εγώ. Κανεί. Λάθο μάλλον. Ποια? Η Τζουλίτσα, βούτα τη. Εγώ, γιατί δεν την βουτήξω εγώ, Ότι θες να αρχίσω να τσιρίζω στον διάδρομο? Καλά. Hey, you, miss. Da. Είσαι για 601. 601, da. Θέλεις να έρθεις πρώτα από 603, Για παίρνω πρώτα από σιγά, εκεί. Σιγά! Δεν σπάω εγώ! Εσύ πας από εδώ μέσα! Τι τραβάς εμένα! Φωνάξε πολιτσία! Κάνε μας τη χάρη, αγάπη μου, θα φωνάξεις και πολιτσία! Έλα, μην τις φωνάζεις τώρα, το ψωμάκι της βγάζει καημένη! Λοιπόν, λέγε, πόσο σου δίνει ο άντρας μου για να βγάλετε τα μάτια σας? Μια πανιμάιο. Τι είπε? Δεν καταλαβαίνει, είπε. Φυσικό είναι, αγάπη μου. Αφού ο Θεός σου τα έδωσε όλα σε κορμί, από κάπου αλλού πρέπει να σου τα πήρε. Μια πανημάει. Μην το ξαναπείς αυτό, το ξεκαθαρίσαμε. Έλα, είπαμε να μην τις φωνάζεις, να μην τις φωνάζεις. Σπασίμπα. Λοιπόν, θα σου το πω σε διεθνή γλώσσα. Στο διπλανό δωμάτιο, ο άντρας που σε περιμένει είναι ο άντρας μου, Στεφάνη. Μια πανημάει. Δέρα, στο δεξί. What? Υπάρχει what στα ρώσικα. Μετά τον Κορμπατζόφ, ναι. Τέλεια. How much σου δίνει ο άντρας μου? Α, 1500 γιούρο. Δώστα. Μη μου πιες. Τι? Εσύ. Με κατάλαβες. I love TV, you. Ναι, εγώ είμαι. Πολύ αγαπάω, you, κύριο Σεργιανόπουλο. Ναι, άστα κομμάτια και εσύ πια. Όχου, τίποτα να μην τις δώσεις. Hey, you, εσύ. 1500 γιούρο, Ναι. Λοιπόν, εγώ δώσει εσένα 3000 γιούρο για να κάνεις ό,τι σου πω. 3.000 γιούρος. Ντα. Βγάλε μάτια μου, εγώ εσύ Φώτης. Όχι μόνο, περιμένουμε ακόμα το Σωτήρη και τη Μαρία. Σωτήρης, ντα. Δύο γυναίκες, νο. Τώρα να πάρω το Λοΐζο να το ξεχέσω για την ώρα που μας βάζει. Και Λοΐζο πάρει, ντα. Δεν καταλαβες. Κάτσε να το πιάσουμε από την αρχή. Το πιάσουμε. Πώς είπαμε ότι σε λένε σε ένα χαρά μου? Για την ακρίβεια του άντρα σου χαρά. Σβετλάνα, Στραβίνσκι. Να σε ρωτήσω κάτι. Το Στραβίνσκι, το συνθέτη, τι τον έχεις? Α, εγώ τίποτα. Ο πατέρας μου είχε απλή συνωνυμία. What? Λοιπόν, άκου προσεκτικά τι θέλουμε από σένα. Όλα θα γίνουν με αυτά τα δύο baby doll. Mm-hmm.
Καλησπέρα. Καλησπέρος, καλησπέρος. Κύριε Λουκάς. Ναι, ο κύριος Λουκάς. Πως τον Ιτσόμπλασμα είσαι, ε? Μια πανεμάιο. Μια πανεμάιο. Πάμε μέσα και θα σου δείξω μια πανεμάιο. Θα ανοίξει και κρασί, ε. Στην ομορφιά σου, μωρό μου. Είσαι πιο γλυκιάκι από επιστροφή φόρου. Μια πανεμάιο. Δεν πειράζει, δεν πειράζει. Άμα η σκάλα είναι ωραία. Το ρετυρέ, ας είναι ακατοίκητο. Ντά, αλλά μια πανεμάιο. Ας πιούμε σε αυτό. Γυναίκα σου. Γυναίκα μου, τι γυναίκα μου, ποια γυναίκα μου. Δεν αγαπάει. Αγαπάει, αγαπάει η γυναίκα μου, αλλά εγώ μικρός παντρεύτηκα, εκείνη μεγάλη, ε. Και τώρα πολύ μεγάλη. Γρέτζο, γρέτζο. Ναι, Πανεμάιο. Το ξεκαθαρίσαμε αυτό, μην το παλεύεις τώρα. Γυναίκα σου πάντως ωραίος. Γυναίκα μου πάρα πολύ ωραίος. Πού ξέρεις εσύ γυναίκα μου ωραίος. Πού ξέρεις γυναίκα μου ωραίος. Ωραίος εσύ, σου γυναίκα σου πρέπει πολύ ωραίος. Έβρισες ωραίο δρόμο. Ντά. Ωραία λοιπόν, ας πούμε σε αυτό. Ή μάλλον... Ας ξεντηθούμε σε αυτό. Ναι, παρακαλώ. Γεια σας, θέλουμε τον κύριο Σεργουλόπουλο. Τι τον θέλετε? Ξέρετε, μαζέψαμε όλα τα κορίτσια το κατητής μας και του πήραμε ένα προφιτερόλ. Προφιτερόλ? Ναι, δεν είναι εδώ ο κύριος Φώτης? Εδώ είναι, αλλά δεν μπορεί να σας δει τώρα, ξεκουράζεται. Και το προφιτερόλ τι θα το κάνω? Θα του το δώσω εγώ και θα του πω ότι τον αγαπάτε πολύ. Γεια σας τώρα. Έλα, γεια μας. Πάρα τέτοια. Παιδιά, παιδιά. Αυτά είναι από μένα. Τι είναι? Δική μου συνταγή. Σε 10 λεπτά θα έχετε κάνει κεφάλι. Έλα για μας. Έλα για μας. Θεραπεύει και τις ραγάδες. Αντώνη! Αντώνη! Έλα ρε, τι φωνάζεις? Να σου πω, ξέρεις που είναι ο Τάκης? Ξέρω εγώ, να σου πω. Άμπα, είσαι και χιουμορίστας, τα κούλι. Τι θες, μωρέ? Λοιπόν, Τάκη, πάρ' τα μπράτσα σου και πάμε να δείρουμε. Να δείρουμε. Ναι, Τάκη, φύγαμε. Πάμε. Ε, Τάκη μου, γιατί αργείς τόσο? Λουκάς. Πάμε τελικά. Τελικά υπάρχει Θεός και μάλιστα είναι Ρώσος, ε. Ρώσος μάλιστα. Έλα, παιδάκι μου. Έλα. Έλα στο κρεβάτι. Λουκάς, έχω μικρό πρόβλημα. Τι πρόβλημα, παιδάκι? Θα σου λύσω εγώ το πρόβλημα. Πες μου τι θες να σου κάνω, Βίσα. Ε, να φέρω τους δικούς εδώ. Να σου αγοράσω μια καρσονιέρα στο Μενίδη. Πες μου ό,τι θέλεις, εγώ θα σου το λύσω όλο. Έλα. Θέλω όλα φώτα κλειστός. Ποια τι κοριτσάκι μου, όλα φώτα κλειστός. Μια χαρά πράγμα είναι το φως. Νιέτ. Όλα φώτα κλειστός. Αλλιώς Σβετλάνα, go. Όχι, 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 go. Όχι, go, όχι, go. Όλα φώτα κλειστός. Ωραία, ωραία. Τώρα θα μου πεις και η αφή. Μια χαρά αίσθηση είναι. Που θα λέγει και ο Στίβι Γόντερ. Ωραία, λοιπόν. Όλα φώτα κλειστός. 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 Εντάξει, κοριτσάρα μου, όλα φώτα κλειστός. Ωραία. Ωραία. Πλήρη συσκότηση, ε? Πριν γίνει ο μοβαρτισμός. Λουκάς, χτύπησες? Όχι, όχι, όχι. Λουκάς Μάχινος. Έλα, έλα, Κορπατσόφ μου, έλα. Έλα και πήγαινε μες στον παράδεισο τώρα. Παραντήσω μπορεί περιμένει. Τι παραντήσω περιμένει? Πού πήγες, παιδάκι μου? Λίγο τουαλέτα και μετά η δικιά σου. Πού είσαι, μωρέ, δεν σε βλέπω. Ε, και... Μην αργείς όμως, ε. Ήρθες σαν την άνοιξη και μου φέρες αυτό που λαχταρούσα. Ένας φίλος ήρθε απόψε από τα παλιά. Ένας φίλος από το Μιλάνο και έφερε μαζί του και ένα ωραίο πιάνο. Hop!
Τι έγινε, ρε φίλε. Τι κάνουμε εδώ. Ρε παράτα μας. Ρε παράτα μας, ε. Καλά, θα σου δείξω εγώ. Τι θα κάνεις, ρε μικρούλη, θα με δείρεις. Όχι εγώ. Αυτό θα σε δείρει και εγώ θα πηδάω πάνω στην κάμερα. Ρε παλικάρια, γιατί δεν καθόσαστε λιγάκι μαζί μου. Φράει παρά τα ψόφια και λέγεται το όνομά σου. Έχει πολύ χρήμα για όλους. Χρήμα είπατε. Ναι. Ωραίο ονοματάκι του παππού σα είναι. Ωραίο σόι δεν έχω. Πολύ ωραίο. Τάκι, ας κάτσουμε λίγο εδώ με τον κύριο μου, ρε. Ασφαλώς. Τάκι, τι μου κάνετε. Τώρα που το χέρι σας είναι στο χέρι μου και όχι στο πρόσωπό μου, περίφημα. Έλα, μωρό μου, γιατί αργείς τόσο. Τα. Έλα, παιδάκι μου. Έλα. Τα. Έλα να με στείλεις στον παράδεισο. Έλα, Κορμπατσόφ μου, έλα. Τα. Έλα να με πάρεις την αγκαλιά σου. Έλα, γλυκιά μου, έλα. Παναγία μου. Πάπο, κοριτσάρα μου. Κοριτσάρα μου, αυτό το baby doll με τρελαίνει, ε. Λοιπόν, μαράκι μου, άκου να δεις τι θα γίνει. Μπαίνει μέσα ο Γκλέτσος. Λοιπόν, εσύ μπορεί να του πεις κάτι, να το τσαντήσεις. Θα πεταχτεί αυτός, μπορεί να βαρέσει και καμιά χαστούκα σε κανένα τεχνικό. Μετά έρχεται ο Τσικουλάτος, ο Τσικιτάι. Να, άιντε μάλε. Και αμέσως μετά ρίχνουμε το βίντεο με τον Βασίλη Λέκα, τότε που τραγούδαγε με τον Φλωρινιώτη. Εντάξει, ναι. Ακύρωση Ιδρούζα. Δεν υπάρχει αξιοκρατία. Ναι. Λοιπόν, άντε τώρα, σε αφήνω τώρα γιατί έχω δουλειά. Άντε. Φυλάκια. Έτοιμη. Ντά. Παίζει Φώτης. Παίζει Φώτης, φυσικά παίζει Φώτης. Λοιπόν, πρόσεξε για να μαθαίνεις. Παίζει ο Φώτης και ρίχνει μια ζαριά καλή. 6-2. 6 και 2 εδώ και κλείνει. Κάνει πόρτα. Γιου πανιεμάει, πόρτα. Τώρα, εσύ, για να βγεις από εδώ, πρέπει να φέρεις, που δεν θα φέρεις, εξάρες. Κατάλαβες? Τι είναι οι εξάρες? Εξάρες είναι 2-6. Δηλαδή, το ένα ζάρι θα φέρει 6 και το άλλο ζάρι πάλι 6. Γιου πανιεμάει. Ντά. Εξάρες! Το κέρατο μου! Βρεις εσύ κέρα, τώρα εγώ κερδίζω. Ντά? Ντά, την τύχη μου, ντά. Come tu ti senti un re? Pretendi tutto quello che vuoi. Sei come un bambino viziato che non cede mai. Sai che puoi farlo perché tu sei la mia passione. È tutto quel che fai è giusto per me. Καλημέρα. Μπας και με ζήτησε κανείς. Εσένα ποιος να συζητήσει. Μπορείς σε παρακαλώ πάρα πολύ να απαντάς χωρίς σχόλια. Είπαμε, κανείς. Τίποτα. Ούτε ένα τηλέφωνο, τίποτα. Τίποτα. Περίεργο. Βρε! Μπας και μου αφήσαν κανένα φάκελο. Φάκελο. Ναι, έτσι ένα λίγο παχύ τόσο και... Τόσο και... Ναι. Όχι. Ντά, αφεντικό. Καλά όλος. Πελάτης. Τι πελάτης? Βουλευτή. Κυβέρνηση, αντιπολίτευση. Ω, καλό. Ναι, ξέρω. Έχω δει εγώ σε Ευαγγελάτο ή σε γυναίκα του, δεν θυμάμαι. Ντά, σε 2 ώρες έρχομαι. Ντά. Ντά. Ντά.
Γεια. Καλά, εσύ. Καλημέρα. Εσύ είσαι. Καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα. Πούρε, 10 πήγε ώρα, ε. Άντε να πηγαίνω κι εγώ. Πού πας, πουλάκι μου, εσύ, έτσι βιαστικός? Μια τουαλέτα πάω, θα ξανάρθω. Πέσε γρήγορα τα λεφτά, γιατί από αύριο θα πηγαίνεις στην τουαλέτα, θα κατεβάζεις το φερμουάρ και δεν θα βρίσκεις τίποτα. Έλα τώρα, ρε Μάρο. Τι πιστεύεις ότι θα σε κλέψω? Και εσύ πιστεύεις ότι δεν θα το χρησιμοποιήσω? Τι θες τώρα? Τα λεφτά τα έχεις? Θα τα έχω αύριο. Πάρα πολύ ωραία. Οπότε και εγώ μέχρι αύριο θα έχω την κάμερα. Τι κάνεις εκεί, μωρή? Δεν βρίζουν κάποιον που κρατάει τα κανάλια στα χέρια του. Δεν κάνει. Θέλεις λίγο κρουασάν? Νιέτ, νιέτ κρουασάν. Φάει κρουασάν μετά, Σβετλάνα, γίνει φοράδα. Ό,τι θες, κοριτσάρα μου. Ό,τι πει ο Κορμπατσόφ μου. Πάντως κακό, κύριο Λουκάς. Γιατί? Φοράει κέρα το γυναίκα του. Έλα τώρα, φοράω κέρα το γυναίκα μου. Δεν τη φοράω και ρούχα προηγούμενη σεζόν. Ένα κερατάκι, μια συστόση. Και έπειτα σου είπα, γυναίκα μου, χρειά, χάλια, χάλια. Άτακτο, κύριο Λουκά. Γιατί εσύ? Εγώ τι? Τι κόλπα μου κάνεις χθες βράδυ? Απαπα, κόλαση, κόλαση. Έκανα ωραία κόλπα χθες. Μόνο ωραία κόλπα, μαγικά, χέλη, φίδι. Μες λες κρουαζιέρα, αδιάβαστο. Μια έπανε Μάιο. Μια έπανε Μάιο, αλλά απόψε, ξανά βράδυ εδώ. Εγώ πει αφεντικό σου. Πληρώσω διπλά. 3.000 ευρώ. 3.000 ευρώ. Ντάντα, 3.000 ευρώ. Πάω κολονάκι, ξεπετάξω βουλευτή και έρχομαι σε 3 ώρες. Βουλευτής, ε. Ντά, και θέλει παράξενα. Βρίζω, χαστοκίζω, φωνάζω, βλάκα, ανίκανο, τέτοια. Της κυβέρνησης θα είναι. Ναι, πανεμάει. Ωραία, πήγαινε και μην αργήσεις καθόλου. Και εγώ θα περιμένω τον Κορμπατσόφ μου. Bye bye, Λουκάς. Σε 3 ώρες εδώ. Ωραία. Καλά. Και να μου πεις το όνομα του βουλευτή. Ολόκληρη και κάποια σύμβαση θα χρειαστεί να περάσουμε στο δημόσιο. Ξύπνο, κολέ. Ζήτη κλειών. Ποιος? Σβετλάνα. Έλα, τι έγινε? Πρόβλεμ. Θέλει έρθω απόψε πάλι, κύριος Λουκάς. Και πού είναι το πρόβλεμ? Τι κάνει, Σβετλάνα? Σβετλάνα, έρθει κανονικά και θα κάνουμε το ίδιο. Το ίδιο? Ντα. Ντα. Κανονικά εγώ θα πρέπει να έχω το πρόβλεμ που πρέπει να σου κάσω άλλα 3 χιλιάρικα. Νιέτ. Δεν θέλει χρήματα. Δεν θέλεις χρήματα? Νιέτ. Χριστέ μου, πόσο χαμηλά έχω πέσει. Να με λυπάται κυρώς και βίζητα τώρα. Και σου δώσω και κτεσινά πίσω. Δεν θα είσαι καλά. Αυτά τα χρήματα τα έχεις δουλέψει. Σου ανήκουν. Όχι, να μας βγει και το όνομα στη Ρωσία ότι δεν πληρώνουμε τις βίζητες. Τι θα πει ο Πούτιν? Μα δεν δούλεψα. Αντί, κύριος Λουκά. Μην το λες, κύριο. Το γουρούνι. Κάνεις σεξ εμένα. Εγώ έκανα σεξ, κύριο Φώτη, στο τάβλι. Δεν πειράζει. Είσαι καλή κοπέλα. Ντά. Και σας είχα παρεξηγήσει. Από εδώ και πέρα τον άντρα μου, μόνο σε αλλοδαπέστα τον εμπιστεύομαι. Τι λέει? Σε χλαμάρες, λέει. Λοιπόν, άντε πήγαινε τώρα και σε περιμένω πάλι μετά, έτσι? Έτσι. Γεια σου. Γεια σου. Γεια σου. Γεια σου και χαρά σου. Ξύπνα, μπρε. Ντροπή της prime time. Άσε με. Ξύπνα και έχεις 100 αναπάντητες από τη Μαρία. Άρχισα στην εκπομπή. Μύθι, Κυριακή είναι σήμερα, δεν έχεις γύρισμα. Αχ, ωραία, είναι Κυριακή, ε. Αχ, τι ωραία. Να σου πω, έχει μείνει από κοινό και το προφιτερόλ από χθες. Τι κάνεις έτσι καλά, το κινητό σου είναι. Γιατί όλη τη τηλεοπτική θέλει τα χάπια. Ναι. Έλα, ρε Μαρία. Τι? Τι? Άνοιξε τη τηλεόραση. Άνοιξε τη τηλεόραση. Ναι, το βλέπω. Και τι θέλεις να κάνω? Πάρ' τους τηλέφωνο. Μα τους πήρες. Και τι είπαν τα γαϊδουριά? Ότι εμείς τους αντιγράφουμε. Αυτοί μας αντιγράφουν, πες τους χαιρετίσματα. Αυτοί, παιδί μου, δεν έχουν τηλεοπτικές κάμερες. Έχουν φωτοτυπικά μηχανήματα. Ναι. Κάνω τι θες. Έλα τώρα. Άσε με. Κοιμάμαι. Oh,
Μισό. Ο λεγάμενος. Όχι τώρα, ρε γάμο. Ναι. Καλημέρα, αγάπη μου. Καλημέρα. Δεν πιστεύω να σε ξύπνησα, μωρό μου. Όχι, αγάπη μου, όχι. Τι καιρό κάνεις στην Αθήνα? Τον κακό σου. Ορίστε. Λέω, αγάπη μου, λιακάδα έχει, ναι. Δεν μ' ακούς καλά, ε. Θα είναι λόγω της απόστασης. Εσείς εκεί στο Μιλάνο? Εμείς εδώ στο Μιλάνο, χάλια, όλη η μέρα βρέκει. Και ύστερα σου λένε για το Λονδίνο, κατάλαβες, ε? Ναι, βέβαια, όλα τα κατάλαβα. Αν δεν αρπάξω καμιά γρήπη, τυχερός θα είμαι. Ρώσκι να μην είναι μόνο, αγάπη μου, γιατί αυτή αφήνει κουσούρι. Τι εννοείς, μωρό μου? Λέω, βρε παιδί μου, όταν έρχεσαι σε επαφή με ξένο κόσμο, να παίρνεις προφυλάξεις. Τι προφυλάξεις, καρδούλα μου? Ξέρω εγώ, γάντια, μαντήλια, προφυλακτικά, μην κουβαλείς καμιά αρρώστια στο σπίτι. Πάντα το χιούμορ σου με ξεδρελαίνει. Ναι, είμαι και χιουμορίστα. Σήμερα έρχεσαι, αγάπη μου? Ναι, σήμερα. Σήμερα το πρωί, αλλά ξαφνικά μου έτυχε ένα πάρα πολύ σημαντικό ραντεβού και θα έρθω αύριο. Καλή περίπτωση, βρε. Τι εννοείς, μωρό μου? Όχι, λέω. Θα βγάλεις, θα δώσεις. Τώρα θα βγάλω, θα δώσω, θα ξαναβγάλω. Έτσι είναι οι πίνες, μωρό μου. Κάτι σαν το σεξ ένα πράγμα, ε. Τι εννοείς, καρδούλα μου? Μου έρχεται να πω όλο, του βγάλω τα αντέρα και να τα ρίξω στα σκυλιά. Θα σ' ακούσει. Τι έγινε, μωρό, σε έχασα. Κάνω προπόνηση για να το συνηθίσεις. Τι διάολο έχουν πάθει αυτές οι γραμμές? Χάλια, παιδί μου. Φαίνεται θα έχουν μπερδευτεί τα καλώδια στην Αδριατική. Γι' αυτό και χάνουμε το σήμα μας. Μάλλον. Θέλεις να έρθω να σε πάρω από το αεροδρόμιο? Όχι, τι λες, μωρό μου? Τι είναι αυτά που λες? Θα ξυπνήσεις πρωί-πρωί. Άστο, έχω ειδοποιήσει το Λάκι και θα έρθει να με πάρει. Πώς με σκέφτεσαι, αγάπη μου, πώς με. Είσαι τρελά. Σε αφήνω, μωρό μου, γιατί κάτι γίνεται εδώ δίπλα. Τι έγινε, μωρό μου, κινδυνεύεις? Τι, ξανασυστάθηκαν οι ερυθρές ταξιαρχίες? Όχι, διπλανοί μας τσακώνονται. Και ξέρεις, τα ξενοδοχεία στην Ιταλία δεν έχουν καθόλου καλή μόνωση. Και στην Ελλάδα, παιδί μου, το ίδιο πράγμα. Ούνα φάτσα, ούνα ράτσα που λένε. Σε αφήνω, μωρό μου. Φιλάκια. Αλίτη! Αλίτη! Τίνα, να σου πω. Τι? Να σου δώσω κανένα από τα χάπια που παίρνουμε εμείς στη τηλεοπτική. Καλή όρεξη. Καλώς τη Μάρο. Έλα, κάτσε. Κάτσε σε κερασούπα. Άσε, Λουκά. Κάθε φορά που έρχεσαι κερνάς φιλοδόρημα γέρο και εγώ αυτά τα εκτιμάω. Κάτι θέλεις να μου πεις, ε? Ναι. Κοίτα, χθες βράδυ, έξω στο διάδρομο, είχαμε κάτι περίεργες κινήσεις. Μάλιστα. Για λέγε. Δεν χρειάζεται, είπα. Αρκετά μου έχεις δώσει. Για ρίξε μια ματιά εδώ. Ρε, αυτή είναι φτιστή η γυναίκα μου. Μάλιστα. Τώρα καταλαβαίνω γιατί πληρώνεις για να πηδήξεις. Η γυναίκα σου είναι ζώων. Τι? Θα τη σκοτώσω. Ήρεμα. Θα τη σκοτώσω και τις δύο. Ηρέμησε. Θα τη σκοτώσω. Λέγε, δεν μου λες, εσύ το τράβηξες αυτό? Όχι, ένας φίλος επαγγελματίας. Ωραία. Πες του να έρθει το βράδυ και δεν θα χάσει. Κατάλαβες τι σου είπα? Απόψε το βράδυ θα είσαι εδώ. Όχι, βρεζόν! Δεν θα με ζητήσει στη ρεσεψιόν. Θα υπάρχει άνθρωπο δικό κόσμο και θα σε φέρει εδώ μέσα. Εντάξει. Και πρόσεξε, κακομοίρη μου. Πρόσεξε, μην μάθει τίποτα η γυναίκα μου, γιατί σε έσφαξα. Το κατάλαβες? Άντε, μπράβο.
Έλα, έλα ρε Μαρία, ναι, ναι. Τι έγινε, τι, πήρες τηλέφωνο τον Γιώργο Παπαδάκη και τι, και τον κάλεσες. Και αυτός δέχτηκε, μωρέ, μωρέ, θράσος που έχεις εσύ και θάρρος που έχει αυτός. Έλα ρε εσύ, καλά, 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 έρχομαι σε μισή ώρα, σε μισή ώρα θα είμαι εκεί, να σου πω. Δεν θα βγάλω όμως το φίδι από την τρύπα. Ναι, ναι, ναι. Έλα, άντε, γεια, 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 γεια. Έλα, σταμάτα πια! Με έχεις μελανιάσει με τόσα σκουντήματα. Τι θες? Σκεφτόμουν ότι αντί να του κάνω την ίδια πλάκα με χθες, να τον αφήσω να πάει σήμερα με τη Ρωσίδα, να τον πιάσω τα πράσα και να τον ζητήσω διαζύγιο. Α, άκου να σου πω. Με κουβάλισες από το διαόλο τη μάνα. Ήρθα από την άλλη άκρη της Αττικής. Άφησα μόνο του το Σωτήρι. Mm. Ακατούρητο, που το σκυλί θα σκάσει φούσκα του. Ήρθε εδώ πέρα, γίναμε ρεζίλι, με ξέσχισε και η Ρωσίδα στο τάβλι. Μέχρι εδώ και μη παρέκει. Πιο σιγά! Τι πιο σιγά, μωρέ, τι πιο σιγά. Ένα μόνο σου λέω. Δεν θα σε αφήσω να χαλάσει το γάμο σου για ένα χούι που γιολουκά. Αχ, χούι! 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 Αφού σε αγαπά και τον αγαπάς, βρε. Τι το ψάχνεις? Ναι, αλλά... Πρόσεξε καλά. Μην κάνεις καμιά βλακεία, διότι δεν θα σου ξαναμιλήσω ποτέ, εντάξει? Άντε τώρα. Α! Και ξέρεις κάτι? Στο δικαστήριο θα έρθω να καταθέσω εναντίον σου, εντάξει? Άντε τώρα. Πάω να αντιμετωπίσω τον Παπαδάκη. Έχω και αυτό. Έχω και τούτη εδώ να με πρίζει. Που έχω μπλέξει, βέβαια. Quand tu me dis que tu n'as pas d'autre vieux, je sais parfaitement que tu mens. Tout le monde sait que tu me trompes souvent. Alors méfie-toi, je t'avertis maintenant. Ces bottes sont faites pour marcher et tu vas le regretter. Car je mettrai ces bottes un jour ou l'autre pour te quitter. Έτοιμη, κύριε Λουκά. Έτοιμη, κύριε Λουκά. Θα μου κάνει αυτά που μου έκανε χθε. Ντά. Θυμάσαι? Ναι, πανεμάει. Όχι, πανεμάει, δεν πειράζει. Για ξεκινά να δούμε. Σου έχω σουρπρίζ. Στριπτή. Ντά, στριπτή. Ωραία, για να πέφτουν οι τίτλοι. Πρώτα κλεισί φώτο. Κλειστό φώτο στριπτή δεν γίνεται. Please. Please, please. Όλο φώτο κλειστό, ε. Ωραία. Όλο φώτο κλειστό. Όλος φώτος κλειστός. Ναι, πανεμάει, όλος φώτος κλειστός. Όλος. Όλα φώτα κλειστός. Όλα φώτα κλειστός. Για ξεκίνα λοιπόν να δούμε. Ή μήπως προτιμάς να πας στην τουαλέτα για να μην χαλάμε συνήθειες. Ντά, ντά, τουαλέτα. Τουαλέτα, ε, κύριος Λουκάς, τουαλέτα. Αχ, κουνελά. Ξύλο που θα το πας μέσα στο ξένο περιβολάκι, τρύπες να μην τρυπάς. Αχ, κουνελάκι, κουνελάκι. Έλα, βρες όλον έξω. Έλα εδώ, εδώ. Δεν μιλες, το φοράς το μπουξεράκι. Ναι, αφεντικό. Τι έκανες, ρε, έπινες? Ναι, αφεντικό. Γρήγορα, γρήγορα να ξαπλώσεις και πρόσχε, εμείς κοντάψεις. Ναι, αφεντικό. Είμαι ο κύριος Λουκάς. Ντά. 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 Ρεζί, κύριος Λουκάς. Ντά. Ντά, ε. Αρέσει πολύ, κύριος Λουκάς. Τα λέμε. Ντά, ε. Και δεν μου λες, αγάπη μου, είναι καλές συγκόμενες στο Μιλάνο. Α, τι κάνεις εσύ εδώ, βρε. Λουκά. Και δεν μου λες, αγάπη μου,
Είναι καλός ο κύριος Λάκης στο κρεβάτι. Αμάν, αμάν.